ο Κισαμίτης υπεραθλητής, ο Κώστας ο Βαρουχάκης, θα επιχειρήσει να λάβει μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, έχοντας συνοδοιπόρο δίπλα του τον Γεράσιμο Στυλιανακάκη. Θα προσπαθήσουν να καταρρύψουν ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Για τη μεγαλύτερη απόσταση αναφέρομαι με αναπηρικό καροτσάκι σε 24 ώρες. Τρέχω, ελπίδα, Κώστας Βαρουχάκης, Γεράσιμος Στυλιανακάκης. Πόση δύναμη έχουν μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι και πόσα μηνύματα επιχειρούν να περάσουν. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βαρουχάκη. Την καλησπέρα μας. Γεια σας. Γεια σας από Κίσαμο. Αθλητής τριάθλου, τα έχουμε ξαναπεί. Πολλές οι αφορμές, πολλαπλά τα μηνύματα, με μια δύναμη μέσα στην καρδιά και μέσα στην ψυχή, η οποία η αλήθεια είναι υπερισχύ των όποιων προβλημάτων, σωστά κύριε Βαρουχάκη, υπάρχουν στη ζωή μας. Σίγουρα, ναι. Εντάξει, το κίνητρο μας είναι πολύ μεγάλο. Ο στόχος είναι ιερός. Είναι σίγουρο ένας δύσκολος επίπονος αγώνας να τρέχουμε ένα 24ωρο, αλλά δεν είναι τίποτα μπροστά στον αγώνα που δίνουν καθημερινά τα παιδιά μας, να μας αποδείξουν το αυτονόητο, ότι θέλουν ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώματα. Για πείτε μας λίγο για αυτή την προσπάθεια. Δύσκολη προσπάθεια, ένας στόχος που ευελπιστούμε όλοι να επιτευχθεί, ωστόσο χρειάζεται και μια σκληρή προετοιμασία. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Μπορώ να πω από τους πιο δύσκολους που έχω κάνει. Σίγουρα έχω ένα γερό backup, έχω κάνει διάφορες δράσεις, υπερπροσπάθειες και υπεραποστάσεις, αλλά αυτή η δράση, επειδή είναι μικρό το χρονικό διάστημα, 24 ώρες, θέλει περισσότερη ένταση ώστε να σπάσουμε το παγκόσμιο ρεκόρ. Και από μόνο του ένα παγκόσμιο ρεκόρ, το λέει και μόνο του, είναι πολύ δύσκολο και είναι οριακό για μας. Ναι. Ελπίζω με τη βοήθεια του κόσμου, με την όθηση, επειδή στο χωριό μου, στην περιοχή μου, στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε πάνω από 161 χιλιόμετρα 600 μέτρα μέσα στον 24ωρο, να σπάσουμε τον παγκόσμιο ρεκόρ και να μπούμε στο ρεκόρ Guinness. Αλλά αυτός ο σκοπός μας δεν είναι αυτό. Θέλουμε να περάσουμε και διάφορα μηνύματα. Και η ιδιαιτερότητα αυτής της δράσης είναι ότι δεν κάνουμε μία δράση για το ειδικό σχολείο ή για τα παιδιά με ταμεία. Κάνουμε μία δράση μαζί με το ΕΚΣΙΣΑ, μαζί με το ειδικό σχολείο και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει, να μας δώσει όθηση να καταφέρουμε να σπάσουμε τον παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά και όλοι μαζί να ενώσουμε τις φωνές μας και να φωνάξουμε δυνατά ότι τα παιδιά μας δεν θέλουν μια καλύτερη ζωή, μια πιο εύκολη ζωή. Θέλουν μια ζωή με ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα. Και βέβαια ένας άξιος συνοδοιπόρος αυτή την προσπάθεια που θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, σωστά. Καλά τα λες. Να σου πω την αλήθεια, ο Γεράσιμος, με την προτροπή του Γεράσιμου κάνουμε όλο αυτό το εγχείρημα. Μη είχε τρελάνει. Τι να κάνουμε. Έχουμε τρέξει ένα μαραθώνιο μαζί. Έχουμε κάνει ένα υπερ μαραθώνιο από την Κίσα μέχρι τα 90 χιλιόμετρα. Και όλο μου λέει κάτι να κάνουμε. Του λέω τώρα θα σου κάνω. 24 ώρες δεν θα κοιμηθείς καθόλου. Η χαρά του απίστευτη. Κυριολεκτικά τα αρέσει. Και η ουσία είναι αυτή. Να κάνουμε κάτι που να αγαπάει ο Γεράσιμος και να περάσει και αυτό Κώστα, καλά. Κώστα, για πες μας λίγο. Στο πρακτικό σκέλος της υπερπροσπάθειας θα υπάρξουν κάποια διαλύματα, κάποιες στάσεις. Για πες μας λίγο. Είναι επίσημο ρεκόρ Guinness. Έχουμε νομίζω 35 σελίδες μας δώσανε κανόνες και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να είναι έγκυρο το ρεκόρ Guinness. Ναι. Κάθε ώρα έχουμε δικαίωμα να ξεκουραστούμε 5 λεπτά. Αν δεν ξεκουραστούμε σε 2 ώρες έχουμε 10 λεπτά, δηλαδή είναι ανάλογο. Όλη η προσπάθειά μας πρέπει να βιντεοσκοπούνται και να μας ελέγχουν με το ίντερνετ, με web camera που λέμε. Θα είναι online συνδεμένοι. Θα ερχόταν εδώ κριτής, αλλά το λόγο ότι δεν είναι σίγουρο αν γίνει 2 του μήνα, λόγω καιρού, ναι, μας δώσαν αυτό το παραθυράκι να είναι συνδεμένοι με το ίντερνετ και να μας ελέγχουν. Και είναι αυτονόητο για να βλέπουν αν είμαι εγώ οδηγάω, αν υπάρχει καμιά άλλη παρατυπία. Θα έχουμε κριτές, θα έχουμε ένα τοπογράφο που θα υπογράψει την απόσταση. Η απόσταση είναι κυκλική του ενός χιλιόμετρου.
Και θα έχουμε και ένα ημερολόγιο να λέει ακριβώς ανά μία ώρα πόσα χιλιόμετρα έχω κάνει και τι διαλύματα έχουμε κάνει. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσετε το στόχο σας. Ξέρετε, ζούμε σε μία περίοδο, δεν λένε ότι η νέα γενιά στα δύσκολα ή πάει να εγκαταλείψει ή το αφήνει ή ολιγορεί. Μέσα από την προσπάθειά σας τα μηνύματα είναι δυνατά, ηχηρά και πολλαπλά. Και απευθύνεται κυρίως στη νέα γενιά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, έτσι είναι, όπως τα λες. Ελπίζουμε, εμείς θα κάνουμε τα πάντα και τίποτα δεν είναι αδύνατο για αυτό που προσπαθεί. Μάλιστα. Σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλή επιτυχία. Τα λέμε και μετά τον αγώνα. Έχουμε να πούμε ακόμα πολλά. Γεια σας. Να είστε καλά.